Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Σοφιανό, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, κύριε Σοφιανέ, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι επίσης, καλά. Ζέστη πολύ, ε, και υπομονή. Υπομονή. Εντάξει. Λοιπόν, πώς βλέπετε τώρα το κλίμα που διαμορφώνεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, και θέλω να αναφερθώ κυρίως στο πολυνομοσχέδιο που έρχεται, αν βλέπετε εσείς κάτι που δεν ξέρω, είναι θετικό ή τέλος πάντων μπορείτε να το δείτε με διαφορετικό μάτι, επειδή περιλαμβάνει ένα κάρο θέματα. Πριν πάμε στο πολυνομοσχέδιο και στο ένα κάρο θέματα, προηγήθηκαν άλλα δύο νομοσχέδια. Παρατηρήσατε κι εσείς και οι ακροατές σας την ευρύτατη συνένεση πάνω στη φιλοσοφία αλλά και στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις των νομοσχεδίων. Και αυτό δείχνει ότι η εκτίμηση που είχαμε κάνει ότι αυτή η κυβέρνηση, πατώντας ένα στρωμένο έδαφος από τους προηγούμενους, συνεχίζει με πιο επιθετικά, θέλοντας να επιταχύνει την υλοποίηση όλων αυτών των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων, την υλοποίηση των δημοσιονομικών στόχων, επικαιροποίηση και την πιο γρήγορη επίσπευση των διαδικασιών που προβλέπονται στην Επιτροπή και στον έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Το πολυνομοσχέδιο στο οποίο αναφέρεστε δεν έρχεται να λύσει κάποια υπαρκτά σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία του λαού μας στην καθημερινότητά του. Δεν νομίζω ότι αφορούν τον κόσμο που κυριολεκτικά αγκομαχάει για να πληρώσει τις οφειλές του, την φορεία, όλα αυτά τα ανοιχτά που έχει, να τα φέρει βόλτα με μια λαιλατημένη σύνταξη και με ένα λαιλατημένο μισθό, όποιοι έχουν μισθό. Η συζήτηση για το άσυλο είναι άκρως αποπροσανατολιστική. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα για να αντιμετωπίζονται πράξεις οι οποίες... Γίνεται όμως, βλέπετε να γίνεται. Και φαντάζομαι και εσείς διαφωνείτε και με το εμπόριο ναρκωτικών ή με να είναι τα πανεπιστήμια χώροι παρασκευής Μολότοφ. Το ότι δεν γίνεται είναι προφανώς πολιτική επιλογή και της προηγούμενης και της πιο προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί οι σημερινοί έχουν παρελθόν, δεν έρχονται από το πουθενά. Ο κ. Μητσοτάκης, σωστά. Υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας ήταν και τώρα πρωθυπουργός. Η συζήτηση γύρω από το πανεπιστημιακό άσυλο είναι πρόφαση, είναι κυριολεκτικά πρόφαση για να διαμορφώσει πιο γρήγορους όρους από τη μια σε ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση που λειτουργεί κυριολεκτικά με τον νόμο της αγοράς, το κέρδος, τη ζήτηση, την δουλειά με τις επιχειρήσεις και στα προγράμματα αλλά και στις προπτυχιακές σπουδές, και απ' την άλλη ενισχύει μια συζήτηση περί νόμου και τάξης την ίδια ώρα που βασιλεύει αταξία από αυτή την πολιτική στη σκληρή καθημερινότητα του λαού μας. Άρα καταλαβαίνω ότι ούτε και με καμία συζήτηση για το άσυλο, ότι ο υπάρχον νόμος, αν υπάρχει νόμος πολιτική βούληση, καλύπτει τα ζητήματα ανομίας. Αντιμετωπίζει τα προβλήματα του ποινικού κώδικα, αντιμετωπίζει τα προβλήματα του εμπόριου των ναρκωτικών. Είναι νομίζω κοινό μυστικό στην Αθήνα ότι οι πιάτσες κυριολεκτικά λειτουργούν με την ανοχή της αστυνομίας. Οι όποιες επιχειρήσεις κούπας κατά διαστήματα όπως αυτή που έγινε τις προηγούμενες μέρες στις γνωστές πιάτσες θα ακολουθηθούν από μια ανοχή όλο το επόμενο διάστημα, όπως το ίδιο και με το παραεμπόριο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, mm-hmm, ή την προβοκατόρικη δράση συγκεκριμένων ομάδων οι οποίες λειτουργούν κυριολεκτικά, στρώνουν το έδαφος για τέτοιες κατασταλτικές πολιτικές. Η ιστορία με τους μπαχαλάκηδες και με τις γνωστές ομάδες που παίζαν με τα μάτια στην Πατησίων, πιστεύω ότι δημιουργεί ένα προβληματισμό στον κόσμο. Η συζήτηση λοιπόν δεν γίνεται για αυτό καθ' αυτό το θέμα. Εξάλλου το υπάρχον νομικό πλαίσιο δημιουργεί αυτές τις δυνατότητες παρέμβασης. Γίνεται κυρίως για να βάλει σε γύψο διαθέσεις που μπορούν να υπάρξουν στο έδαφος αυτής της πολιτικής από πλευράς φοιτητικού κινήματος αλλά και των εργαζομένων και των πανεπιστημιακών. Mm-hmm. Τώρα να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Λαμίας. Αν εκτιμάτε ότι η απόφαση του δικαστηρίου πατάει στο νέο ποινικό κώδικα ή όχι, επειδή είναι μια μεγάλη συζήτηση, να διευκρινίσω πριν από αυτό, πριν μου απαντήσω ότι αύριο εσείς η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, στις 10 έχει στον Άριο Πάγο παράσταση διαμαρτυρίας και μετά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 11.30 με αφορμή την συγκεκριμένη απόφαση. Την απόφαση, η οποία είναι προκλητική όσον αφορά το γεγονός ότι αφρώνει έναν δολοφόνο ενός 15χρονου παιδιού, κτίοντας ουσιαστικά με συγχώνευση 11 χρόνια φυλακή. Ουσιαστικά τον κάνει, τον απελευθερώνει, κάνοντας χρήση του ποινικού κώδικα. Όλη η συζήτηση που έχει γίνει δείχνει φανερά ότι πάτησε το δικαστήριο, όχι τόσο στην ποινή, γιατί μπορούσε να βάλει 15 χρόνια,
αλλά πάτησε στην ερμηνεία του σύνομου πρώτου Ρουβίου, δηλαδή του Λευκού Ποινικού Μητρώου. Αυτή τη δυνατότητα την δίνει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως είδαμε το προηγούμενο διάστημα με το σκάνδαλο της Energa, νομίζω. Και πιστεύουμε ότι η βιασύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει, ενώ ήμασταν σε προεκλογική ουσιαστικά περίοδο, αυτό το ποινικό κώδικα, δείχνει τις ευθύνες του. Αλλά δεν αποποιείται των ευθυνών της Νέα Δημοκρατία, η οποία θεωρεί ότι αυτός ο ποινικός κώδικας, οι αλλαγές ήταν σωστές και πρέπει να δούμε κάποιες περιπτώσεις. Κάποιες περιπτώσεις. Όπως? Αυτό θα το δούμε όταν η Νέα Δημοκρατία μας πει για το ποιες περιπτώσεις εννοεί. Ναι. Θυμάμαι πάντως ότι η συζήτηση απουσίαζε πλήρως, είχε φύγει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε καταγγείλει τη διαδικασία, είχε εκφράσει τη διαφωνία του επί της ουσίας και είχε φύγει, δεν είχε παραστήσει αυτή τη συζήτηση. Εκτιμάτε ότι από αυτό το ποινικό κώδικα μπορούμε να δούμε και άλλες τέτοιες προκλητικές αποφάσεις? Είπατε την περίπτωση Φλόρου της Ενέργα. Μια βασική απόφαση που περιμένουμε, η οποία θα πατήσει στις αλλαγές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η διαμόρφωση των ποινών για την εκδίκαση, την ολοκλήρωση εκδίκαση της ναζικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ναι. Έχουμε εκφράσει ανοιχτά τις διαφωνίες μας. Εξάλλου, προβλέπει μείωση ποινών για όσους δικάζονται σαν εγκληματική οργάνωση. Και το γεγονός ότι η μόνη οργάνωση η οποία δικάζεται όλα αυτά τα χρόνια και με καθυστέρηση μάλιστα που έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ στη δίκη είναι η Χρυσή Αυγή, πιστεύω ότι η λογική κοινή οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα που βγάλαμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα. Μιας και λέμε για τη Χρυσή Αυγή, κύριε Σοφιανέ, εκτιμάτε ότι με το φαινόμενο αυτό, δεν ξέρω αν τελειώσαμε, αλλά τέλος πάντων με το γεγονός ότι δεν είναι πλέον στην Βουλή να υπάρχει αυτή η κοιλίδα για τη δημοκρατία μας, ότι είναι σε εξέλιξη η δίκη και περιμένουμε όλοι να δούμε και τις αποφάσεις δικαιοσύνης, ότι τέλος πάντων σαν μειώθηκε η επιρροή, σαν αντιμετωπίστηκε το φαινόμενο, η γνώμη σας? Το ένα στοιχείο είναι η καθυστέρηση της δίκης που επέτεινε στην συζήτηση γύρω από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση χωρίς να δικάζεται για την εγκληματική της δραστηριότητα η οποία πηγάζει από την ιδεολογία της. Το δεύτερο, σαφώς έπαιξε ρόλο η προσπάθεια απονομιμοποίησης αυτού του ναζιστικού εκτρώματος, αυτής της συμμορίας, στην οποία πρωτοστάτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χωρίς να κάνει σκόντο, χωρίς να ακολουθεί καιροσκοπικές πολιτικές. Να σας θυμίσω φωτογραφίσεις με τον Κασιδιάρη διαφόρων βουλευτών και του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσουμε τα διάφορα πηγενέλα και προσκλήσεις ναζιστών σε μια σειρά εκδηλώσεις δήμων, περιφερειών και στο Υπουργείο Άμυνας. Απ' την άλλη, φαίνεται ότι υπάρχει και μια διαδικασία να σοβαρέψουν ένα ανακροδεξιό χώρο στην Ελλάδα για να μπορέσει να παίξει σε κάποιους ρόλους αναμόρφωσης ή επιδιορθώσεων στο αστικό πολιτικό σύστημα. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υποτιμάμε στο όνομα της απονομιμοποίησης και του βήματος που έγινε να είναι εκτός Βουλής η Χρυσή Αυγή, να υποτιμάμε το ρατσισμό, τον ναζισμό, την ανοιχτή ιδεολογία, που μέρος αυτής της ιδεολογίας είναι και η εξίσωση ναζισμού-κομμουνισμού, που είναι βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ομιλία, κύριε Σοφιανέ. Εγώ σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.